Stop, stop, stop. Τι έγινε πάλι καλέ? Χάλια, χάλια, χάλια. Λοιπόν, πάμε άλλη μία και να θυμάστε ότι ο Λίλας σας σημαδεύει. Έλα, έλα παιδιά. Ό,τι μάθατε, μάθατε. Πηγαίνετε γρήγορα μέσα να ετοιμαστείτε για τη Ζενεράλε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Πώς τα πήγαν, κύριε Πρόεδρε? Πώς τα πήγαν. Ευτυχώς που οι Εύγες είναι μακριά από τις φυλακές και τουλάχιστον θα γλιτώσουν τα βελούδα της μαμάς. Όλα καλά θα πάνε, όλα καλά. Και εσύ, κορομιλά. Μάλιστα. Άστο το ουίσκι, δεν θα μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Ναι, δεν έχετε να κάνετε εσείς ερωτική σκηνή, κύριε Παυλάτο μου, γι' αυτό τα λέτε αυτά. Άσε, κορομιλά, άσε. Μην αρχίσω να σκέφτομαι πόσο καιρό έχω να κάνω ερωτική σκηνή. Δεν το γλιτώνω τον αλκοολισμό. Κύριε Παυλάτε, σα ζητάνε έξω δύο κύριοι. Τι κύριοι? Καλά, έρχομαι. Λίλα, ειδοποίησε τους όλους για τις τελευταίες μου οδηγίες πριν την παράσταση. There is no one like me. There is no possibility. Through the wall I can see. I got a special ability. There is no one like me. I'm a kind of phenomenon. But for you I'm a fool. In your hands I'm a tool. I'm in love to treat me cool. It's only with the same facility. There is no one like me. I'm a kind of phenomenon. But for you I'm a fool. In your hands I'm a tool. I'm in love with me goo. There is no one like me. There is no one like me. There is no one like you. There is no one like me. Πού πας, κουμπάρε? Δεν θα έρθεις στην Τζενεράλε? Μου είπαν ότι με ζήτησαν κάτι, κύριε. Από Τσίτζι, κύριε Παυλάτε. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Παυλάτος. Μάλιστα. Λοΐζος. Εισαγγελέας αυτών. Και από εδώ ο κύριος Ξενόπουλος, διοικητής της ασφαλείας Ανατολικής Αττικής. Χάρηκα. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Έχουμε ένα ένταλμα σύλληψης για σας. Παρακαλώ να μας ακολουθήσετε. Ένταλμα, τι ένταλμα? Και γιατί ακριβώς κατηγορούμε? Μετά από επώνυμη καταγγελία, η υπηρεσία διαπίστωσε ότι τελέσατε μυστικό γάμο στη φυλακή με την κυρία Μιχαήλ. Κάτι που συνιστά παραβίαση αρχών για την υπηρεσία. Και εξέδωσε ένταλμα για υπόθαλψη εγκληματία και μια σωρία άλλων αδικημάτων. Μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα, κύριε? Φυσικά έχουμε ένταλμα σύλληψης και για την κυρία Μιχαήλ. Για ψευδή κατάθεση την περίοδο της απόδρασής της. Κατάλαβα. Είμαι στη διάθεσή σας. Χαίρετε. Άρης Ζαφόλιας, διευθυντής των φυλακών Καλάμου. Από εδώ ο πρόεδρός μας, κύριος Δήμης Τσιμισκής Χόφμαν, και η αιρετή πρόεδρος των κρατουμένων μας, κυρία Φώτο Μπαρτζόκα. Και προσωπική φίλη, παιδιό, του Γιωργάκη Παπανδρέου. Λοΐζος, η εισαγγελέας αυτών. Και ο διοικητής της ασφάλειας Ανατολικής Αττικής, κύριος Ξενόπουλος. Μόλις μάθαμε για το ένταλμα του κυρίου Παυλάτου. Ναι, η υπηρεσία έκρινε σκόπιμο να γίνει ευνηδιαστικά. Να και ο κύριος Παυλάτος. Πραγματικά, κύριε Παυλάτο, ντρέπομαι για λογαριασμό σας. Μάλιστα. Δεν θέλω δικαιολογίες, κύριε Παυλάτο. Λυπάμαι μόνο για την εμπιστοσύνη που σας έδειξα. Αν εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Εσύ, Λίλα. Κι εγώ. Μήπως εγώ δεν πέφτω? Αν και μεταξύ μας το είχα υποψιαστεί. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στη ζωή. Δεν ξέρετε τι βλέπω κάθε μέρα. Καλά. Άμα δεν έχετε ζήσει δίπλα στη μαμά, δεν έχετε δει τίποτα. Να βρεθούμε ένα απογευματά και να σας τα διηγηθώ. Λοιπόν, πάμε. Μισό λεπτό, αν επιτρέπετε. Τι σημαίνει, κύριε Ζαφόλια, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, κοιτάξτε. Δεν θα το έλεγα ακριβώς πρόβλημα, αλλά. Όχι, θα το λέγαμε! Σας παρακαλώ, κύριε Μπαρτζόκα, τι πετάγεστε, θα το λέγαμε. Απλώς εδώ απόψε, στο ίδρυμά μας, έχουμε μια θεατρική παράσταση, στην οποία δυστυχώς πρωταγωνιστικό ρόλο κρατάει ο κύριος Παυλάτος. Τι να κάνουμε τώρα? Αναβάλουν την παράσταση λόγω ανωτέρας βίας. Πάμε. Μα τι λέτε τώρα, κύριε μου, τι είναι η παράσταση? Εκλογές να την πάμε όποτε θέλουμε. Εδώ πρόκειται για δουλειά μηνών. Και τι θέλετε να κάνουμε δηλαδή? Να κάτσα, κάνει την παράσταση και το πιάνετε μετά. Αυτό θα κάνει μπαντάρα. Δεν την πληρώσουμε εμείς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι, και εγώ νομίζω ότι ο κύριος Ξενόπουλος έχει δίκιο. Τι λέτε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε? Τι να πω εγώ, καλέ. Εμένα δεν με νοιάζει ούτε που θα παραβρεθεί σύσσωμος ο ελληνικός τύπος, ούτε που θα παραστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε που θα γίνει μετάδοση από τον Αντένα.
Εγώ τα κάψερα τα κορίτσια σκέπτομαι που θα πικραθούν. Δεν ξέρω, γίνεται περίπλοκη η κατάσταση. Ναι, ναι, συμφωνώ κι εγώ, πάρτε τον. Τι πάρτε τον, κύριε Ζαφόλια, τι πάρτε τον. Εδώ καταραίει ολόκληρο το σοφρονιστικό σύστημα και εσείς παίρνετε έτσι βεβιασμένες αποφάσεις. Εγώ συμφωνώ με την αιρετή πρόεδρο των φυλακισμένων. Και προσωπική φίλη διώθεν του Γιωργάκη Παπανδρέου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, με δύο λόγια, η παράσταση πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω. Τι λέτε κι εσείς, κύριε Λοΐζο. Τι να πω. Υπάρχει βέβαια και το δίκαιο των κοριτσιών. Αλλά είναι και η εντολή υπηρεσιακή. Ποια υπηρεσιακή εντολή, κύριέ μου. Ένα τηλέφωνο στην Τρικούπη και καθαρίσαμε. Είπαμε, φίλοι προσωπικοί, παιδιώθεν του Γιωργάκη. Δεν βλέπω να το λαμβάνετε υπόψη αυτό. Τέλος πάντων, ας γίνει η παράσταση και συλλαμβάνετε μετά. Άπαιξες. Αλήθεια σας λέω, όλη η φυλακή έχει γεμίσει μπάτσους. Και γιατί να τους συλλάβουνε, μπρε, τι κάνανε? Ανακάλυψαν ότι έχουν κάνει μυστικό γάμο εδώ μέσα και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι τίποτα. Το καταλαβαίνετε? Και ότι η κατάθεση της κυρίας από εκεί τότε με την απόδραση ήταν ψεύτικη. Αλήθεια λέει. Τα βλέπετε που σας τα έλεγα, το είχαν σκάσει μαζί και πήγατε να με βγάλετε τρελή. Και τώρα? Πού θα τους πάρω, Χριστέ μου! Στα σπάτησε διψού. Πάρτε τη στο ποτό αυτήνης γιατί έχει γίνει λιώμα. Και καλά, ποιος ήξερε για το γάμο? Η σκυλού από εκεί, η οποία και το εκάρφωσε. Τι? Πάτε στην ώρα! Σταματήστε, σταματήστε. Μελίτα, τι έγινε πάλι? Μελίτα, είπα! Καλά μιλάμε, πολύ άντρας, ε. Της τον έχει πάρει τον αέρα. Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο γάμος στο στεριό. Είναι αλήθεια, κύριε Παπλάτε? Ναι. Μετά το τέλος της παράστασης, θα μας πάνε και τους δυο στην ασφάλεια. Μη μασάς, ρε Πρακτοράκο. Θα σου στήσω εγώ μια απόδραση που δεν θα ξέρεις από πού να πρωτοφύγεις. Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κοριτσιά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Είμαστε περικυκλωμένοι από αστυνομικούς. Λοιπόν, μάγκες, ακούτε ονόματα και παίρνετε θέσεις. Κοντομάρης, Παυλάκος, Μερτήρης και Τριανταφύλου στα περιπολικά. Γιώργαρος Στούπης στην μπροστινή πόρτα του θεάτρου. Δασκαγιάννης στην πίσω πόρτα. Ο δικός σας ο Αντωνίου στην πύλη. Βαφιάδης και Βασιλόπουλος μέσα στο θέατρο. Σαντοριναίος και Γκουντάρας. Περιπολία έξω από το διαμέρισμα του Παυλάτου. Έλα, έλα! Μιλάει ο άνθρωπος! Και όπως είπαμε, δεν θέλω να περνάει κουνούπι. Να γίνει η φυλακή Αλκατράς. Ελάτε, ρε κορίτσια, στείλτε το λίγο, δεν μπορεί. Κάποια λύση θα υπάρχει για να φύγουν τα παιδιά. Αφήστε το, μην το κουράζουμε, κυρία Κακουδάκη. Δεν γίνεται τίποτα. Μην το βάζεις κάτω, αφεντικό. Το βρήκα. Πρόσεξε να πεις, ε. Θα βάλουμε φωτιά στις φυλακές. Θα τρέξουν όλοι να σβήσουν τη φωτιά. Πώς κάναμε τότε με την Κολεσίδο, θυμάστε? Mm. Και μέσα στο γενικό μπάχαλο, ο Πρακτοράκος και η δικιά του θα το σκάσουν. Πάντως, θα με υποχρεώνατε αν δεν καίγατε τους τάβλους της μαμάς. Αν το δω και αυτό, δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, ούτε κι εγώ το βρίσκω καλή ιδέα. Ας μην το βασανίζουμε. Ας κάνουμε την παράσταση. Ας φιληθούμε στο φινάλε και ας πάει ο καθένας στο γελί του. Βλέπετε. Ας κάνουμε το άλλο, ρε. Να σκοτώσουμε όλους τους μπάτσους και να διαφύγουμε μέσα από λούτρο αίματος. Σταμάτα, βρε, ανατρίχιασα. Αφεντικό, άκου. Εγώ, όταν ο Μίχος το είχε σκάσει με εκείνη τη Ρουμάνα, έβλεπα συνέχεια ταινίες. Και ένα μεγάλο Σάββατο πήρα από το βίντεο κλαμπ τη μελωδία της ευτυχίας. Που εκείνη η κουβερνάντα των παιδιών το είχε σκάσει μαζί με όλη την οικογένεια μετά από μια παράσταση, χωρίς να τους πάρουν είδηση οι Γερμανοί, λίγο πριν την υπόκληση. Ε? Μαλακία σχέδιο. Γιατί? Πρώτον, δεν αντιγράφουμε το Hollywood. Δεύτερον, αυτό σημαίνει μαζική απόδραση. Και εμείς θέλουμε να φυγαδεύσουμε δύο άτομα, ρε. Άντε και εμένα τρία. Και τρίτον, δεν υπάρχουν Γερμανοί. Άρα απορρίπτεται ως μη εφαρμόσιμο. Ωραία, τώρα γυρίζει. Καλό είναι, ρε. Καλό είναι, ρε. Πάνω στη σύγχυση και στο σκοτάδι, και ενώ αυτοί θα μας περιμένουν για την υπόκληση και το χαιρετισμό, μπορούμε να το σκάσουμε όλες να μην καρφωθούν τα παιδιά. Συγγνώμη, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά το σχέδιο έχει πολλά καλά και ένα κακό. Θέλει άρτια οργάνωση. Και από ό,τι μας ξέρω, δεν την έχουμε σαν αρετή. Και γιατί να μην το ρισκάρουμε, αφεντικό? Χαμένος για χαμένος είσαι. Άμα βάλει και ο διάολος το χεράκι του, μπορεί κάτι κακό να βγει. Ναι, ναι, ναι. Άντε, ναι, ναι, σε παρακαλώ, κύριε Παπλάτα. Τι θες με στις γυναίκες, Ματσινίλα? Ο κύριος Αγγελεύς ρωτάει πότε θα αρχίσουμε. Σε μισή ώρα, πες του, ξεκινάμε.
σε μια ευθεία φωτεινή. Αγλαία και πάμε, το γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή. Αγλαία και πάμε, το γελάμε το χειροκρότημα στα δυο. Αγλαία και πάμε και περπατάμε μισό εσύ μισό εγώ. Συγγνώμες της ζωής μας κάνουν πάνω. Ό,τι αγαπήσαμε θα μείνει ένα τέλειωτο σαρδάμ. Αξεδιάλυτο. Αυλαία και πάμε, θα στεριανάμε μες στα σκοτάδια της σκηνής. Αυλαία και πάμε, θα στεριανάμε κοντρά σε χίλιους προβολής. Αυλαία και πάμε σαν να πετάμε, έλα να ανοίξουμε φτερά. Αυλαία και πάμε ξαναπετάμε, καινούργιο ορχήστρα ξεκινά. Αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε. Αυλαία και πάμε και δεν γυρνάμε. Το ταξίδι αρχίζει μόλις βγει το φεγγαράκι στη σκηνή. Δεν ήταν και εντελώς κακό, ε? Όχι. Δεν μου λέτε. Ξέρετε, ο Παυλάτος και η Μιχαήλ έχουν μεγάλη παρουσία στο έργο. Το μισό πάνω τους το γράψανε. Είναι βλέπεις που ο Παυλάτος έχει μέσον τον Χόφμαν. Γι' αυτό τους πήρανε για τους ρόλους. Αλλιώς, ούτε για να πουλάνε ποπκόν δεν θα τους είχαν. Μπορώ να σου μιλήσω? Δυστυχώς βιάζομαι. Ένα λεπτό μόνο. Σ' ακούω. Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Ήταν μια τρέλα της στιγμής. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Θόλωσα από τη ζήλια μου. Τίποτα άλλο? Ναι. Θέλω να κάνω κάτι. Οτιδήποτε. Να επαναρθώσω. Κύριε Παυλάτε, μπορώ να σας πω? Σε λίγο, Στίβ. Θέλω να περάσω το λόγιο μου. Συμβαίνει κάτι? Τι να συμβαίνει? Ξέρω εγώ, έτσι όλα τα κορίτσια. Μια νευρικότητα βλέπω και... Ποια νευρικότητα? Εγώ δεν βλέπω καμιά νευρικότητα. Το τρακ για την παράσταση θα είναι. Τι θες, καλά? Hello, Greek girls. Έλα, τσουράπες. Παράπη πήγε στο μαγαζί. Αφήστε το να σπουλιάρει. Εδώ είναι το κρέας το καλό. Εγώ θα τον πάρω. Με χωρίκα στην άκρη, εγώ τον πάρω. Κανάμις, εγώ τον είδα πρώτη. Take me, please, take me. I am younger. Yes, I am oldies, but goodies. Με το μαλακόλι σάρα, θα τον ξεβάπτετε τον Χριστιανό. Too late. Κορίτσια, κορίτσια, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Χούλια, γρήγορα, στο πριβέ! Σω καλέ, ένα σούλο παπά λιχάκι. Άσε τώρα το σούλο παπά, κοπέλα μου. Έχουμε μια απόδραση να βάλουμε μπροστά. Είμαι πίνω φανταράκι και έχω ένα κρυφό νεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μυστικό. Έχω απόψε στις 9 ραντεβού κύριε 19.
Κοτσινίλα. Τι είναι? Ο κύριος Παυλάτος. Γιατί δεν εμφανίζεται στη σκηνή? Εκεί πού να ξέρω εγώ. Μπορείς έχει τράκ. Δεν πετάγεστε να δείτε μέχρι τα καμαρίνια? Ευχαρίστως. Ρε Πέτη, πού είναι η Μανταμπαρή? Τώρα, κάπου εδώ ήτανε. Εντάξει, καθίστε. Με ζήτηξες, Μιχαήλο μου? Ναι, πες τα κορίτσια να ετοιμαστούν. Οι ναύτες κατεβήκαν. Κορίτσια! Κορίτσια! Κατεβείτε καλέ! Και το νου σου απέναντι στη Λουίζα. Μη μας τους βουτήξει. Έννοια σου, αγόρι μου. Κατεβείτε, μωρί! Ελένη! Ναι, κορί μου! Πού είναι εκείνη χαμένη η δικιά μου? Δεν ξέρω, ντορί μου, τι να σου πω. Σε έψαχνε, δεν σε βρήκε στο μαύρο γάτο και νομίζω πήγε στο φαρμακείο για φαρμάκι. Πάλι! Τι κακό με αυτή τη γυναίκα! Τις μισές πράξεις φαρμάκι της κάνει! Τι γίνεται κάτω με τις άλλες? Εντάξει, το σχέδιο μπήκε μπροστά. Κορίτσια, ελάτε! Από εδώ, από εδώ! Ερχόμαστε, μπρε! Σιγά, θα μας ακούσουν. Το δρόμο τι έχω μάθει, τι έχω ακούσει, τι έχω πει. Σ' αυτό το δρόμο τι έχω πάθει, τι έχω κάνει χωρίς ντροπή. Κι όμως φοβάμαι μήπως η μοίρα στείλει κάποια βραδιά. Κι αν έχω τέχνη, κι αν έχω πείρα, άνθρωπος είμαι και έχω καρδιά. Κι έχω καρδιά. Λοιπόν, όλα καλά, παιδί μου? Μάλιστα, κύριε. Όταν σου μιλάω εγώ, θέλω να με κοιτάς τα μάτια, κατάλαβες? Μάλιστα, κύριε. Θα λέω ο ίδιος ο Κωνσταντίνος. Παιδί μου, αυτή την αγοραφοβία σου, να την προσέξεις. Μάλιστα, κύριε, σε ευχαριστώ. Γεια. Τι κάνεις εσύ εδώ? Σιγά, καλέ, πώς κάνεις έτσι? Να ξεμουδιάσω, βγήκα λίγο. Πες μου τώρα τι φοβάσαι και να απροστάτευτο, κορίτσι. Έλα, τελείωνε. Τσιγαράκι, παίζει. Το παιδί, ζωρικό. Φωτίτσα. Μορφήλιθοι είναι αυτοί οι άντρες. Έλατε, τόσες ταινίες έχουν δει, τίποτα δεν έχουν μάθει. Κι όμως φοβάμαι μήπως η μοίρα μου στείλει κάποια βραδιά. Κι αν έχω τέχνη, κι αν έχω πείρα, άνθρωπος είμαι. Κασκαγιάννης. Λαμβάνω. Όλα καλά. Όλα καλά. Σιγά σιγά, ελάτε, ελάτε. Σιγά, μας πάρω καμάρι. Βάλτε και τα κλαδιά που σας μούσα. Αγγιέ, πού είσαι, ρε. Εδώ. Λοιπόν, το κουδάκι. Εδώ. Όπως είπαμε, εσύ θα αναλάβεις το μπρος αριστερό λάθος. Εντάξει. Καλίτσι, εσύ το μπρος δεξιό λάθος. Κάτσε αυτό το άλλο, ναι. Καρμούτσου, το πίσω αριστερά. Και πυροβόλου, το πίσω δεξιά, εντάξει. Όπα, τι έγινε, τραβησά. Θέμα επί της διαδικασίας. Τι είναι πάλι, μωρή? Κοίταξε, εγώ να σκάσω λάστιχο πολύ ευχαρίστως, αλλά όχι αριστερό. Η σκαρμούτσου αριστερό δεν ακουμπάει. Προχώρα, θα σου δαγκώσω το αυτί. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες και μετά τις προκλητικές δηλώσεις, Καλίτσι, εγώ αποχωρώ. Ας το διάλογο, μωρή, σε χαραγώσα. Σου δίνω εγώ το λαστιχό μου, άντε! Προχωράτε το διάολο μου μέσα! Σου ευχαριστώ, ρε συντρόφισσα, με βγάλεις από ένα ιδεολογικό αδιέξοδο. Άντε, προχώρα, ηλίθεια, άντε, προχωράτε! Γεια σου, παιδιά!
Τι έγινε πάλι, παιδιά, βρήκαμε κίνηση. Ματσόκα, πού σας συμμονεί? Εδώ, καλέ, κρατάω τσίλιες. Κατάλαβα, τι μας το παίζει στρατηγός και στέλνεις την πλέπα στο μέτωπο. Για να σε βλέπω σαν τέσσερα, μωρί. Α, τι καλέ, μια ώρα πάμε. Έχω και σκήνη, πώς θα βγω με το μαλλιτσίβα. Μαρή, πάω για κατούριμα. Έρχομαι σε δύο. Ο Χαμάν! Μισό, να στείλουμε σήμα στα κεντρικά. Στο θάμνο, στο θάμνο! Πόσες φορές το έχεις πει αυτό στη ζωή σου, ρε Καλίτσι. Άσε πριοφόλου, ας μην το σκέφτομαι καλύτερα. Τώρα θα σου δείξω εγώ πριγκιπέσα που μας το παίζεις και κάποια. Ό,τι και να λες, εγώ θα φύγω από εδώ μέσα. Εγώ δεν είμαι σαν κι εσάς. Ακούς! Τι λες, δεν είσαι σαν κι εμάς, εμείς τι έχουμε δηλαδή. Καλή φωνάξτε τη Μαντάμ Παρή! Αυτές σας φαχτούνε! Μαντάμ Παρή! Πού είσαι, Μαντάμ Παρή! Πού είναι αυτή η μπαρτσόκα, γαμώτο! Αυτό ήταν, παιδιά, τελείωσε. Πάω να παραδοθώ από μόνο. Ψυχραιμία, πείτε μόνο στην κυρία Παυλάτου να ανοίξει λίγο τη σκηνή. Σε ποια? Στη γυναίκα σας, καλέ. Σε ποια? Άνοιξε τη σκηνή. Άνοιξε κι άλλο, κι άλλο. Πείτε κι άλλο, κι άλλο. Αμάν, ο Πατσινίλα, πίσω, πίσω. Κάτι δεν πάει καλά ή μου φαίνεται. Τι συμβαίνει? Όλη αυτή η πρόζα δεν είναι στο κείμενο. Και αυτή η Μαντάμ Παρή που είναι, γιατί δεν βγαίνει? Έρχομαι, καλέ, λυσιάξατε. Μαντάμ Παρή, έλα. Εσείς, σταματάτε τους καυγάδες. Και εσύ, πριγκιπέσα, πήγαινε πάω να αλλάξεις. Μη σε δούμε έτσι, πελάτες. Ελάτε, κουκλίτσες μου, και έχουμε κόσμο. Να ακούω μουσική, good evening. Να χαίρετε σαμπάνια, bonsoir. Ελάτε, μουσική. Dance boy, dance boy, dance. Κύριε Μπατσινίλα, κάτι μου βρωμάει εδώ. Συγγνώμη, είμαι λίγο κλειωμένος, μου ξέφυγε. Ούτε αυτά τα λέει στο κείμενο. Το κείμενο τα λέει, αλλά τα παίζει Μαντάμ Παρή και όχι ο πρόεδρος φυλακής. Κύριε Μπατσινίλα. Είπαμε συγγνώμη. Εντάξει, εντάξει. Πηγαίνετε αμέσως να δείτε για τον κύριο Παυλάτο. Έλα ρε Μπαρτζόκα, και έγινε καρδιακός. Πέσαμε σε μπλοκ. Γρήγορα ρε κορίτσια, θα καρφωθούμε. Ωραία, πάω στη σκηνή. Άστο τώρα. Είναι άλλη Μαντάμ Παρή στη σκηνή. Πού είσαι εσύ, μωρή? Συγγνώμη, κύριε Πατσινίλα, αλλά μιλούσα στο τηλέφωνο με το γιο μου. Καλά, δεν τρεπόσασε, μωρέ. Κοτζαμάν πρόεδρο να το κάνετε τραβέλι. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στο θέατρο. Δεν είσαστε επαγγελματίες. Αυτό σας λέω μόνο. Το καλτερίμιο σιδεζήσαν και που δεν ξέρουν τι είναι πόνος και καημός, πως κλαίει ο άνθρωπος που τα όνειρά του τώρα σβήσαν, πόσο πικρός του κόσμου κατατρεγμός. Νυχτές ανάσες και βρισχές, βάμενα χίλια παγωμένα στις γωνιές. Κι είναι θάνατος αργός, του πεζοδρόμιου ο νόμος σου σκληρός. Πληρωμένες αγκαλιές, ιστορίες τραγικές, γράφονται μες στις κρύες φτώχο γειτονιές. Το τραγούδι σπαραγμός, η ζωή κατατρεγμός, το καλτερίμι ένας ατέλειωτος καημός. Έλα, Ιάκωβε. Ιάκωβε, λένε πολύ καλά, κατάλαβες, Δήμης, Τσιμισκής, Κόχων. Ιάκωβε, θέλω να έρθεις με το αεροπλάνο το συντομότερο στο καλογκάλα μου. Ναι, στους τάβλους της μαμάς, τώρα που είναι φυλακή. Κοίταξε να δεις, Ιάκωβε, μα δε παιδί μου, θέλω να μεταφέρω βίψο συνήθως. Κοίταξε, Ιάκωβε, το γρηγορότερο, εάν βρεις κίνηση, κόψε μέσα από τα στενά. Εντάξει. Εντάξει, μόνο που θα πρέπει να το σκοτώσω μετά για να μην μας καρφώσει. Του λιμανιού το καλτερίμιο σιδεζήσαν και που δεν ξέρουν τι είναι πόνος και καημός, πως κλαίει ο άνθρωπος
που τα όνειρά του τώρα σβήσαν. Πόσο πικρός του κόσμου κατατρεγμός, σβήσαν τα φώτα στα στενά του λιμανιού τα καλτερίμια σκοτεινά. Και σταμάτησε η ζωή, το ψέμα το φτιάξε δωμένο της μαζί. Κύριε Πατσινίλα, μάλιστα. Ξεχάσαμε τα κλειδιά. Μάλιστα. Πηγαίνετε αμέσως να μου φέρετε όλα τα κλειδιά από τις εξωτερικές πύλες της φυλακής. Μάλιστα. Και τα πρόσωπα χλωμά, κουρασμένα τα κορμιά, μέσα στον ύπνο ψάχνουν να βρουν λησγονιά. Τι έγινε ρε μάγες, πώς πάει? Μια χαρά, όλα υπό έλεγχο. Θα προλάβουμε. Γρήγορα. Εσύ, μαμά, είχα σκύπτει. Μαμά, είχα σκύπτει. Τι λέει τρελή του αγιώ, αγάπη μου. Έχει τον Πατσινίλα. Φυγά, μην παρικοβαλώ, μας φύγετε γρήγορα. Γρήγορα, πίσω. Τουαλέτα, κύριε Πατσινίλα, θέλετε κάτι? Όχι. Τα κλειδιά ήρθα να πάρω. Και πού σε κάνει γρήγορα, μην αφήνεις το πόστο σου, ε. Έχουμε και ξένο κόσμο σήμερα. Μάλιστα. Πού πας εσύ? Απάνω να ντυθώ. Τι γίνεται με το φλόρο που τραβιέσαι? Σε παρακαλώ, μην του μιλήσεις για μένα. Χάρη κακομήρα. Σαν πεθαμένη έγινες. Έλα, πες μου, τι έγινε, φανήκανε? Τίποτα, τίποτα. Όχι, Χριστέ μου, πάλι τα ίδια. Να σου πω, τράβα, πες το δικό σου, να ανοίξει λίγο τη σκηνή. Όσο πια να την ανοίξει, ρε αφεντικό, κιλό να την έκανε. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα με κρατάς πολύ ώρα ακόμα? Άνοιξε τη σκηνή και παίξε καθυστερήσεις. Η καλίτση δεν φάνηκε ακόμα. Λοιπόν, θα έρθεις μαζί μου? Εντάξει. Σαν πελάτης? Σαν πελάτης. Φύγε να μην σε βλέπω. Καλά, όπως θες. Τι? Δεν θα το κουβεντιάσουμε? Άμα κερνάς τσιγαράκι. Ελάτε ρε κορίτσια, τα έχουνε παίξει άλλοι επάνω. Παιδί μου, ήρθε με μούρι με το Πετσινίλα. Εντάξει, με τα κλειδιά. Εντάξει. Με την πρώτη ματιά με στο μπαρ, σε σταμπάρισα πως είσαι από τζάκι. Ανοίχτο χέρις, κοκέτης κύριος. Και αν γουστάρεις φίλε επαφή πιο στενή, θα πρέπει να ξέρεις καλά πως δεν πέφτω με τον κάθε άνδρα εγώ. Να στα ξοδέψω εγώ. Εγώ. Κάνεις κέφι για δυο, κάνεις κέφι για τρεις. Θα σου μάθουμε κόλπα. Θα περάσεις καλά. Ναι, ξέρω γλέντι για δυο. Νιώθω τώρα πως θες εμένα, μόνο εμένα. Hey, αγόρι, τι θα έλεγες για... Τι διαθέτεις? Καλέ, κάνουμε παρέα οι δυο μας. Αφού τα έχεις, αφού τα έχεις, αφού
Με την πρώτη ματιά μες στο μπαρ, σε σταμπάρισα πως είσαι από τζάκι. Ανοίχτο χέρις κοκέτης κύριος. Και αν γουστάρεις φίλε επαφή πιο στενή, θα πρέπει να ξέρεις καλά πως δεν πέφτω με τον κάθε άντρα εγώ. Αφού τα έχεις, αφού τα έχεις, αφού τα έχεις, να στα ξοδέψω εγώ. Εγώ. Εκδηλώσου λοιπόν αγόρι. Εδώ είναι. Κυσκυστέ. Χρονομετρητής. Βούρλο. Μητρητής. Τι μετράει. Κυσκυστή κοτ. Τη βλακία σου. Τι θες να μετράει. Να ρυθμίσουμε το χρόνο για τις προβολείς. Και δεν μου λες παιδί μου, πώς είπαμε ότι σε λένε σε... Άγγελος, το είπαμε 10 φορές. Α, το είπαμε. Και δεν μου λες άγγελε, το είπες στη μαμά σου πριν έρθεις. Είναι η πρώτη μου φορά, το είπαμε κι αυτό. Θα έρθεις τώρα στο κρεβάτι. Καλά βρε παιδί μου, τόσο κορίτσια είναι κάτω, εμένα βρήκες. Είσαι πιο όμορφη. Έλα τώρα, άσε με να σε εκδίσω. Όχι. Άμα θες έτσι. Έλα που σου λέω, έλα. Όχι. Να πω σ' αλλού να ξεπαρδινιαστείς. Έλα με ρουλά. Όχι. Πάρε με Θεέ μου. Πάρε με. Τι έγινε με. Να δείτε που κάτι ετοιμάζουν αυτές. Και ο Παυλάτος έχει πολλή ώρα να εμφανιστεί. Α, δεν νομίζω. Και τι τα έλεγα να μην πίνει. Να τα τώρα. Ποιος είναι τώρα πάνω στη σκηνή. Ποιος άλλος. Μ' αγαπάς τώρα λίγο. Θα ξανάρθεις. Ναι, θα ξανάρθω. Πότε. Δεν ξέρω. Δεν έχω λεφτά. Κερνάω εγώ ομορφιά μου. Τσιγαράκι. Όχι, ευχαριστώ, δεν καπνίζω. Καλά. Θέλεις να το ξανακάνουμε τότε. Όχι. Αύριο. Καλά. Μα τι είναι αυτό τώρα. Όταν σας έλεγα εγώ ότι κάτι συμβαίνει, εσείς με βγάζατε τρελό. Μένει σοβαρά πράγματα αυτά. Άντρα θα πάρει σαν τη γυναίκα. Μόνο οι ταινίες κάνει κάτι τέτοια κουλά. Τι γίνεται εδώ πέρα. Τι να γίνεται. Εδώ. Προσπαθούμε να συνεφέρουμε την κοπέλα. Ήπια κάτι παραπάνω από το τρακ. Και γιατί παίζει ο κύριος Χόφμαν τη σκηνή. Αυτός είναι ο σκηνοθέτης, αυτός ξέρει όλους τους ρόλους απ' έξω. Ποια είσαι εσύ. Η Ρούλα Γουρούλα. Α, κάνουμε για αστιάκια τώρα. Όχι καλά, η Ρούλα Γουρούλα είμαι. Εγώ Ρούλα από Σταυρούλα, η άλλη από Θοδωρούλα. Πείτε κι εσείς κύριε Παυλάτου κάτι. Ναι. Καλά, τελειώνετε και συνεχίστε. Δεν θα φάμε όλο το βράδυ μας εδώ μέσα. Μ' άρεσε που έλεγες ότι κάτι ετοιμάζουν. Τις ξέρω καλύτερα εγώ. Κάτι ετοιμάζουν, σας λέω. Και με εμάς τι θα γίνει, Άγγελε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σ' αγαπήσω, Μέρη. Γιατί, Χρυσό μου. Γιατί δεν έχει παντρευτεί η αδερφή μου. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε για διάλειμμα 20 λεπτών. Οι κύριοι θεατές μας μπορούν να περάσουν στο φουαγέ μας, όπου προσφέρονται δροσιστική χυμή, τραγανιστά σνακς, γλυκά του κουταλιού και αφεψίματα, όλα παρασκευασμένα από το προσωπικό της φυλακής μας. Τώρα, για να βγείτε στο φουαγέ, στρίβετε από την εξωτερική πόρτα δεξιά. Όλο ευθεία, συναντάτε έναν εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Προχωράτε, 10 βήματα αριστερά σας είναι ένα κυπαρίσι, κέτερος εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας. Προχωράτε, στα δεξιά σας είναι μια σταχτομουριά. Την αγνοείτε και ακολουθείτε τις ταμπέλες. Παιδιά, ο κύριος Παυλάτος. Ησυχία, παρακαλώ, ησυχία. Όλα εντάξει, κύριε Παυλάτο. Ναι, νομίζω μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά. Ωραία. Τώρα δεν μένει παρά να ειδοποιήσετε τον καπετάν Γιώργη στον Κάλαμο να μας περιμένει με το καΐκι το αναμένο. Από τη στιγμή που θα περάσετε την πύλη, έχετε μόνο 25 λεπτά στη διάθεσή σας. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Στην πύλη θα σας περιμένει ο κύριος Ζαφόλιας με τον τζιπ σας. Πηγαίνετε.
Καλό το καλό. Γεια σας, Πρακτορέκο. Γεια σας, αδελφέ. Κύριε Χόφμαν, νομίζω ξεχάσατε το σπουδότερο. Α, ναι, βέβαια. Πρέπει να δούμε τώρα ποια από όλες σας θα μείνει πίσω και επί σκηνής για να καθυστερήσει τον κύριο Σαγγελέα με την παρέα του, ώστε οι υπόλοιποι να διαφύγουμε εύκολα. Ουσιαστικά, μία από εσάς θα θυσιαστεί για τους υπόλοιπους. Σκεφτείτε το καλά και θα το συζητήσουμε όσο θα λείπει ο κύριος Παυλάτος. Πηγαίνετε εσείς. Δεν υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε. Εγώ θα μείνω. Όχι, υπάρχει. Εγώ. Πάτε πάλι να καπελώσετε το λαϊκό κίνημα, ε. Εγώ θα μείνω. Που έχω και το χούι να θυσιάζομαι για το λαό. Δεν κατάλαβα, θα μας καπελώσει πάλι το κουκουέ. Εγώ θα μείνω. Είστε όλες. Να σας πιάσω. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, μία λύση υπάρχει για να μην αδικήσουμε καμιά σας. Θα ρίξουμε κλήρο. Ε, πού πάνε τα ομορφόπεδα? Μέσα, να πάρουμε τα τσιγάρα μας. Δυστυχώς δεν γίνεται. Βρε, κάνε χώρο να περάσουμε. Σου είπα, αγοράκι μου, δεν γίνεται. Τα κορίτσια αλλάζουν. Λαλαλαλαλαλαλαλα και ο κλήρος πέφτει. Αχ, πόσο καιρό έχω να παίξω αυτό το παιχνίδι. Λέγε, αγάπη μου, μια ώρα μας έσπασε τα νεύρα. Η ατυχή σας είναι η κυρία Ρούλα Κορομιλά. Συγχαρητήρια, κυρία Κορομιλά μου. Πολύ λυπάμαι. Και μόλις δείτε το αεροπλάνο να φτάνει, με ειδοποιείτε αμέσως. Εντάξει, πάω. Και πώς θα καταλάβω, κυρία Χόφμαν μου, ότι ήρθε? Ε, μάμα, δεν καταλάβετε κι εσείς που θα είστε έξω, ζείτε που καήκαμε.
έχουν πλανέψει ακρογιαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά. Καλή τύχη, καλή τύχη, Γιώργο. Μόνο αυτή είναι η δική. Κύριε Παυλάτε. Τι είναι πάλι τη μνήμη μου? Να, ήθελα να σα πω να πάρετε μαζί σα την Κορομιλά. Θα μείνω εγώ να σα καλύψω. Τι να καλύψετε? Για τη στιγμή τη απόδραση, λέω. Θα μείνω εγώ πίσω. Απόδραση? Ποια απόδραση? Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Και συγγνώμη, με περιμένει ο κύριο Χόφμαν. Τις χούφτες για να πιείς, να ξεδιψάσεις. Πουν τα χείλη σου πικρό. Κι ως ξεδιψάσει καρδιά σου, βιάστηκες να προσπεράσεις. Τόση πίκρα, τόση δίψα, τόσος πόνος κι ούτε να ευχαριστώ. Σου φέραν ψωμί και μέλι και ένα καθαρό σεντόνι και το χτύπο της καρδιάς. Και δεν μου δώσες το χέρι και έχεις φύγει χελιδόνι. Τόση πίκρα, τόση δίψα, τόση αγάπη και μια θάλασσα ερημιά. Είναι τώρα καλή ιδέα να τον βάλουμε τον Κάθρο να παίξει. Είναι ο μόνος τρόπος να μην τον έχουμε συνεχώς μέσα στα πόδια μας. Καλά σου λέει ρε. Από αυτή τη στιγμή και μετά, ο Μπατσιρίλας άμα αλωνίζει ελεύθερος είναι κίνδυνος θάνατος. Σκαστέλνετε. Καλώς τον. Τι θες, Καλίτσι? Τι να θέλω, κυρία Λίλα μου? Το αεροπλάνο του κυρίου Χόφμαν δεν έχει φανεί ακόμα. Τι να κάνω? Να κάτσεις θέσου και να περιμένεις. Αυτό να κάνεις. Περίμενε και θα έρθει. Μα είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά. Καλέ, τι σας ζητάμε? Να κάνετε τον νέγρο, τον ναύτη. Μα αφού υπάρχει νέγρος ναύτης, ο Κωνσταντίνος. Εμένα τι με θέλετε να κάνουμε, τους πλάτερς? Μα αφού ο Κωνσταντίνος αρρώστησε ο καψερός, τι να κάνουμε τώρα? Να μείνουμε χωρίς μαύρο ναύτη? Κοιτάξτε, να σας πω καταρχάς ότι η πρότασή σας με τιμά. Αλλά δεν γίνεται. Μα ελάτε τώρα. Γιατί μας το κάνετε αυτό? Γιατί δεν έχω ξανακάνει θέατρο, γι' αυτό. Να σας πω. Α, κυρία. Που άμα το κάνετε, δεν θα πάτε μόνο στο έργο με ένα από τα κορίτσια της Μαντάμ Παρί. Μην με κολλάζεις τώρα. Λοιπόν. Where is the girls? Τι δουλειά έχει πάλι εδώ, σκυλάραπας? I'm not σκυλάραπας. I am Negro Jim. And I want the girls. Κοντά τα χέρια, ε! Μαντά Παρί. Είναι Jenny. Μαζεύτε τον, γιατί θα τον κουτουλίσω. Come with me, Negro Jim. Ας τα κομμάτια, ρε. Κορίτσια, κορίτσια, κατεβείτε στον Negro Jim. Drink to everybody. Τι είναι? Εντάξει και με τον Πατσινίλα. Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23, φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3 και εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13.
Συναγωνίστριες, λοιπόν, ο αγώνας μας μέχρι στιγμής έχει στεθεί με απαράμιλη επιτυχία. Λοιπόν, θέλω το επόμενο σχέδιο που θα θέσουμε σε εφαρμογή, θα το ονομάσουμε το σχέδιο Σαμπουάν. Και θέλω, ψηλή, αυτοθυσία, αγωνιστικότητα, εχεμήθεια και πολλά μπουκάλια Σαμπουάν. Πάλι ξανά μες στη μικρή πλατεία φτάνει η Φόρτ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρτ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό. Φυλαχτό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Φόρτ ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό. Κάτι θα πω. Να δείτε ότι κάτι θα πάθει. Δεν είναι παιδί, ηρέμησε. Τι γίνεται, εμφανίστηκε ο κύριος Παυλάτος? Όχι ακόμα. Τι κάνουν πάνω? Έχουν τρελαθεί. Δεν ξέρουν τι να παίξουν. Έχουν χορέψει 5 χορούς για να το τραβήξουν. Γιανοπούλο, τράβα πες τους να τα ανοίξουν κι άλλο. Εντάξει, έφυγα. Πάντως, όταν με το καλό ανοίξετε σπίτι, να του τα κόψει αυτά. Η οικογένεια να του πει έτσι δεν στεριώνει. Υπάρχει να τους καθυστερήσουμε. Και πάλι περνάει από το χέρι και την ευθεία. Έχουν οι στάβλοι κάτι κοπέλες σαν τα κρύα νερά, τέτοια λουλούδια. Δεν έχω δει στα αλήθεια άλλη φορά με να τους νοιάζει. Αναρωτιέσαι αν σε αγαπάν, μα δεν τα νοιάζει. Γιατί είναι όσα έρθουν και όσα πάνε. Συνάδελφε, έλα, πού να την πάω αυτή, πριν λίγο τη φέρανε. Άστε σε μένα, δεν τακτοποιήσω εγώ. Προχώρη. Λίλα. Πόσο θα μένει με το σαλιέρι? Στείλανε εμένα πίσω, περκεντική μου δίκη, δεν έγινε ιδέα Σαλόνικα. Πώς είσαι έτσι, πού είναι οι άλλοι? Δες το πάρα, έχουν παράσταση. Ναι, γιατί δεν μου είπατε ρε, ότι είσαι εσύ από πίσω? Τι να σας πω, το ξεχάσανε. Σου έχω πει να τους αγαπώ πολύ. Ναι.
παντού! Α, τώρα τα πιάσαμε. Πού είναι ο Παυλάτος, ρωτάμε, πού είναι ο Παυλάτος! Σε ποιον από τους δύο να απαντήσω! Ας τις άκρες και απαντά! Μίλα! Ένας-ένας, παρακαλώ! Για να προαχθεί η κουβέντα και για να καταλάβουμε καμιά φορά σε τι κόσμο θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας! Να συλληφθεί αμέσως η κυρία! Συγγνώμη, συλληφθήσα είμαι. Μη λέμε και ότι θα είμαι. Και ποια κατηγορία, παρακαλώ, τη συλλαμβάνετε? Για υπόθαλψη και διαφυγή εγκληματία. Του κυρίου Παυλάτου. Κλέρι, πού είναι η μαντάμ Παρή? Μαντάμ Παρή! Ορίστε καλέ, στη σκηνή είναι ο Παυλάτος. Παίζει. Τι έγινε, Μιχαήλου? Τι με θες? Αυτό ήταν, τα σπίτια κλείνουν. Μου το είπε τώρα ο Λίνος απέναντι. Παναγιά μου! Μέχρι τη Δευτέρα θα μπουν οι τζίφρες και θα μας στείλουν στο Απόρρον. Και τι θα απογίνουμε τώρα εμείς, Μιχαήλου? Θα δούμε. Πάμε τώρα να ετοιμαστούμε για τη μετακόμιση. Ξέρετε, καλή μου, θα καούμε! Το αεροπλάνο δεν έχει φανεί ακόμα, τι κάνουμε! Ψυχραιμία! Και προπαντός να μην μάθουν τίποτα οι κοπέλες! Θα επικρατήσει πανικός! Αυτό ήταν, Χριστέ μου! Εδώ μέσα θα σε αφήσουμε! Και δεν με νοιάζει για μένα! Και τον κύριο Παυλάτο, στενοχωριέ! Πού είναι και νιώ παντρός? Έλα, κορίτσια, βιαστείτε! Προσεκτικά! Κορίτσια, κορίτσια, κορίτσια! Τι αποφασίσατε τελικά, θα έρθείτε? Αχ, δεν ξέρουμε, Ισμήνη μου! Κορίτσια, μόλις ξεγεννήσαμε το καλό, θα πιάσουμε το υπογειάκι μας στη Φωκίωνος, θα βγάλουμε και χαρτιά, τόσα βγάζουμε δικά μας, βρε, κάνει πια με τα βατζιλίκια, αμάπια! Καλά, πάμε. Άντε, 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 φορτώστε τους μπόμπους στη μηχανή. Πού είσαι σε καλέ? Ψάχνω τον Τωρί, να δω θα φαρμακωθώ ή δεν θα φαρμακωθώ. Γεια σου, μαντάμ Παρή, και καλά στερνά, στα τσακίδια, μην κολοβώ. Έτοιμη, Κατερίνα? Ναι, πάμε. Ωραία δεν είναι η ζωή, Κατερίνα? Καλή είναι. Τα μάτια κλείστε, λίγα κουμπίστε στην κουπαστή. Αφήστε φλόρο στον άνεμο να ζαλιστεί. Είναι μια νύχτα, μια τρελή βραδιά, μια μοντάστρα λαμπική καρδιά, και κάπου απέναντι είναι το νησί που έχει το κι αυτό τα γέρι πως γλιστράει σαν χέρι πως και φέρνει σήμερα μια τέτοια χείρα σαν να σπώ. Έλα, 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 το σαμπουάλ, γρήγορα, έλα, 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 έλα. Δώσε και εμένα, δώσε, έλα, πάρε, πάρε, πάρε. Καλίτσι, το σαμπουάλ. Καλέ, καλέ, καλέ. Περιμένετε και εμένα. Πρόσεχε, γλιστράει. Τι έγινε, παιδί μου, ποιος έμεινε στη σκηνή? Η Μαριάννα ήρθε και με έδιωξε την ώρα που τραγουδούσα. Τα μάτια κλείστε, γλυκά κλείστε, στην βαζή. Τα μάτια κλείστε, μπορώ να πείσαι. Πού πάτε εσείς? Κάνα βλέπω τα χέρια ψηλά. Τα κορίτσια θέλουν να δουν τα δικά σου χέρια ψηλά. Για, έλα, δείξτε μας. Έλα, έλα, γόρι μου. Αφού η νύχτα πήρε τα κουπιά, τα μάτια. Το χρονοπετητή, γρήγορα! Έλα, εδώ τον έχω. Λοιπόν, εγώ παιδιά φεύγω, μην καρφωθούμε, έτσι. Λοιπόν, άντε, για καλή τύχη, για! Ευχαριστούμε στο καλό. Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Γρήγορα, χωρίς να πούνε, ε. Μισό, το έχω, το έχω, το έχω. Άντε, σβέλτα, θα χάσουμε το αεροπλάνο. Ποιο αεροπλάνο, καλέ, δεν έχει έρθει κανένα αεροπλάνο. Ψυχραιμία, ρε κορίτσια. Δεν θέλω ητοπάθειες. Και πώς θα λύγουμε, πρέ, όπου είναι άλλοι βγαίνουν από μέσα. Κάτι θα βρούμε. Τα μάτια κλείστε και δώστε στο νερό τρελά φιλιά. Τι γίνεται, παιδιά, πού είναι οι άλλοι? Δεν είναι κανένας μέσα, κύριε εισαγγελέα. Κανένας? Ψυχή! Ούτε δημόσια υπηρεσία μετά από τριήμερο. Και ο Παυλάτος? Κανείς σας λέμε, τους σκάσανε όλοι. Όλοι έξω στο πράβλιο! Ξέρετε μας, πάρτε τα πόδια σας, το σκάνε!
αυτοκίνητα. Βγαίνουνε, δεν προλαβαίνουμε. Να τρέξουμε με τα πόδια. Σε 5 λεπτά θα μας έχουν πιάσει. Πάνω εδώ για κανένα αυτοκίνητο. Στο μηχάνημα έτσι. Τα περιπολικά όλοι κουνηθείτε! Θα τους χάσουμε! Ρίχτε πιστολές! Μας και φοβηθούνε! Κύριε Δικητά, το όργανο! Α, έχουν αρχίσει, σε με διαολύσουν αυτοί! Τα περιπολικά, κύριε Δικητά! Έτσι! Τα λάστιχα είναι σκασμένα! Πότε προλάβαν και τα κάνουν όλα αυτά! Πάντως εμένα δεν μου το βγάζετε από το μυαλό, ε! Αυτές βρουν βάσεις σχεδίου! Α, όλα κι όλα, όλα κι όλα! Το καλό πρέπει να το παραδεχόμαστε! Κύριε Τσιρόπουλε, μπορείτε να τον πυροβολήσετε και έρχομαι μάρτυρας πως ήταν πάνω σε αυτοάμυνα! Κύριε Δικητά, τι κάνουμε τώρα! Τρέχουμε όλοι στην πύλη! Δεν θα έχουν πάει μακριά! Άλλωστε δεν έχουν και αυτοκίνητο! Έγινε τίποτα! Τίποτα! Το σκάμε με τα πόδια για το βουβί! Έτοιμο! Τι ώρα το βάλω! Σε 6.30 το πρωί μη χάσουμε το Λοβέρδο! Τι ώρα να το βάλεις, μωρή! Τώρα! 11:13! Νάτε σηκωτούλες! Ακίνητοι! Μην κουνηθεί κανείς, θα πυροβολήσουμε! Έτοιμο! Πάνω τους! Σιγάρε! Δεν πυροβολείτε, ρε ηλίθιοι! Θα χτυπηθούμε μεταξύ μας! Κορίτσια, κορίτσια! Η σαλιέρη με φορτηγό! Περτήρη! Για τα γάς! Φέρε γρήγορα το αυτοκίνητο του κ. Σεγαλέα και δώσε εντολή για μπλόκα σε όλους τους γυροδρόμους! Από εδώ το βρήκα, λάτα από εδώ αγόρα! Την μπάρα! Ανοίξτε γρήγορα την μπάρα! Την μπάρα δεν ανοίξει, δεν ζητά! Την τύχη μου! Έχουνε πυροβολήσει τον αυτόματο διακόπτη! Γρήγορα από την πίσω πύλη! Κύριε Λοΐζο, έχει τα κλειδιά! Εδώ, εδώ είναι, εδώ! Πάλι καλά! Μπάτσι μπροστά! Ψυχραιμία, κορίτσια, ψυχραιμία! Τι έγινε, πού πάτε ρε παιδιά? Πάμε να καλέψουμε μια απόδραση. Το σκάσανε κάτι κρατούμενο σαν τις φυλακές του Καλάμου. Α, και εμείς τους ζωραπέτες ψάχνουμε. Άντε λοιπόν, βιαστείτε! Και καλή επιτυχία να έχετε, η Παναγιά μαζί σας. Πάμε, Λίλα! Πάτε καλό δρόμο. Τα κλειδιά είναι τροχισμένα! Α, τα πουλάκια μου θέλουν και παιχνιδάκια, ε! Κάντε πίσω! Στην άκρη όλοι! Ανοίξε γρήγορα την πόρτα τώρα! Γρήγορα! Πίσω! Μια τρελή βραδιά, μια μοντάστρα να πηγεί.
αυτό ταγέρι πως γλιστράει σαν χέρι πως και φέρνει σήμερα μια τέτοια χείρα σαν ξαναστώ. Το χρόνο αφήστε. Και τι μας νοιάζει πια, αφού η νύχτα πήρε τα κουπιά. Τα μάτια κλείστε και δώστε στο ιό τρελαβιά. Και τι μας νοιάζει πια, αφού κι η νύχτα τα μάτια κλείστε και δώστε στο όνειρο τρελά φιλιά. Τώρα κύριε Ελοΐζο, τι κάνουμε? Θα ειδοποιήσω το λιμενικό? Άστο. Τι σημασία έχει?